Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 23 του μηνός, 23 Ιανουαρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίβερο 107,4, εκπομπή για 12η σερή σεζόν για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, οτιδήποτε μας απασχολεί. Σήμερα θα το κάνουμε Τρίτη, είναι η καθιερωμένη μας συζήτηση με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες το κάναμε πότε Τετάρτη, πότε Πέμπτη, ανάλογα αν είχε δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε στην γραμμή μας. Ο Χαρίλαος Χαρίτου που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια το δικό του ιδιαίτερο σχόλιο στην ώρα για μπλε. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και φυσικά το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr για να γράψετε τα μηνύματά σας, να ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι, να συζητήσουμε εδώ παρέα όσο θα έχουμε και τον Χαρίλαο σε πολύ λίγο μαζί μας. Οι χορηγοί μας είναι εδώ, μας στηρίζουν. Πάμε να μάθουμε γαλλικά, αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί πρώτα μου έρχεται Βασίλη να πω γαλλικά και μετά αγγλικά. Έχεις καμιά εξήγηση σε αυτό? Όχι. Δεν λέω αγγλικά γαλλικά που θα έπρεπε, λέω γαλλικά αγγλικά. Δεν ξέρω. Ίσως έχω τίποτα στη Γαλλία, κανένα προηγούμενο. Γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, πληροφορική, παιδικά τμήματα από μαθητές από 5 ετών. Για εμάς τους ενήλικες υπάρχει έκπτωση 50%, Βασίλη μου, να πάμε να γραφτούμε. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, είτε Βασιλή Σόλγας 178, είτε Φλέμινγκ 13. Την καλησπέρα μου στην Χρύσα που μας ακούει, την καλησπέρα μου στην Ατάσα που μας ακούει από πάρα πολύ μακριά, νομίζω Νότια Ελλάδα. Την καλησπέρα στον φίλο μου τον Θανάση, πιστός εδώ κάθε μέρα. Και σε όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να μας ακούτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Κοντά μας είναι και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Ξεκινάω με είδηση πολύ σημαντική, θετικότατη και ευχάριστη όσον αφορά το βόλεϊ, γιατί ενημερωνόμαστε ότι λύθηκε το πρόβλημα με την απαγόρευση μεταγραφών, ήρθε η άρση, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από την διοίκηση. Το συζητούσαμε και χθες εδώ στη συνέντευξη που μας έδωσε ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Ορφανός, και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε την άρση αυτή, σημαντικό. Ο Ηρακλής πλέον μπορεί να κάνει μεταγραφές, όχι μόνο μία, καθώς διευθέτησε αυτά που έπρεπε να διευθετήσει και να διακανονίσει. Δόθηκαν χρήματα, όπως καταλαβαίνετε, πάλι μάτωσαν συγκεκριμένες τσέπες. Και η είδηση είναι αυτή και ξεκινάμε με αυτό, ότι πλέον ο Ηρακλής και με τη Βούλα, αύριο όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο θα βγει και η αντίστοιχη ανακοίνωση και από τη Λίγκα, που θα δίνει το δικαίωμα στον Ηρακλή να προχωρήσει σε μεταγραφές. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι πέρα από τον κεντρικό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις περιπτώσεις κεντρικών που απασχολούν τους Κιανολεύκους και εξετάζονται, πέρα από τον κεντρικό που θα αποκτηθεί 99,9% και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για την ομάδα, μας τα έλεγε χθες πολύ ο coach, ο κύριος Ορφανός. Δεν αποκλείεται να γίνει και ακόμα μια μεταγραφή κίνηση. Αυτό που λέμε, φίλε μου Χαρίλα, μια πινελιά ακόμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Γιώργο, δεν θα είναι πινελιά, θα είναι πολύ ουσιαστικό. Ναι, γιατί θα γίνει και κάτι, αλλά ας περιμένουμε. Όχι, δεν λέω για τον κεντρικό, λέω για μια ακόμα. Ναι, η μία ακόμα δεν θα είναι κάτι ουσιαστικό? Δεν μπορώ να σου απαντήσω στον αέρα. Ναι, εντάξει. Μπορώ να σου απαντήσω εκτός αέρα προς το παρόν. Ναι. Ναι. Τι θα είναι, για να μαζεύει τα μπουκάλια? Όχι. Όχι, αλλά μπορεί να μην είναι βασικός. Γι' αυτό λέω πινελιά. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ο κεντρικός δεν είναι πινελιά, ο κεντρικός θα είναι βασικότατος παίκτης. Ο κεντρικός θα είναι βασικός και θα αλλάξει το επίπεδο. Εγώ από τη... Σωστά. Να σου πω κάτι το οποίο από αυτά που έμαθα από τη χθεσινή, από τη χθεσινή ώρα για μπλε, από τη συνέντευξη που σου έδωσε, που σου παρεχώρησε ο Γιάννης Ορφανός, το ότι ο Νικηφόρος Φωτιάδης ήρθε εκτάκτος το καλοκαίρι στην ομάδα επειδή λόγω των οικονομικών
και τις επένδυσεις που έκανε η διοίκηση σε άλλες θέσεις της βασικής επτάδας, mm-hmm. δεν έβγαινε το εγχείρημα, δεν έβγαιναν, πώς λέμε, τα κουκιά που λέμε στις εκλογές, για να αποκτήσουν έναν πρώτης γραμμής κεντρικό, mm-hmm. για τρίτο, για αναπληρωματικό. Οπότε επιστρατεύτηκε από το πήγασο πολύχνης ο Φωτιάδης. Αυτό το ήξερα. Εκείνο που δεν ήξερα, Γιώργο, mm-hmm. και δεν το... Ότι δεν έπαιζε. Ορίστε. Ότι δεν έπαιζε στο πήγασο πολύ. Αυτό. Ναι. Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Εγώ νόμιζα ότι στο πήγασο πολύ ήταν ένας από τους δύο βασικούς κεντρικούς της ομάδας. Δηλαδή αυτό το παιδί που δεν έπαιξε ούτε α2, να το πω, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Μπαίνει στον Ηρακλή μετά, γιατί μιλάμε για φανέλα και για άβρα ομάδας, έτσι. Μπήκε στον Ηρακλή και αποδίδει ως βασικός μια χαρά. Δεν θα πω ότι εκπλήσει, είναι θαυμάσιος και τα λοιπά. Μια χαρά ανταποκρίνεται. Πάνω σε αυτό που λες για την άβρα και τη φανέλα, το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο έχουν αυτό το... Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, δεν σε παρεξενεύει και εσένα αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακή η παρουσία του Φωτιάδη. Ο προπονητής χθες, πραγματικά παραξενεύτηκα πάρα πολύ. Εγώ θεωρούσα ότι επελέγει και ότι έπαιζε στον πήγασο πολύχνης, αλλά λέω πήγασο πολύχνης α2, το παιδί βασικό θα ήταν. Ανάμεσα θα ήταν, μπορεί να μην ήταν ο Φέργκισον, ας πούμε, του πήγασου πολύχνης, θα ήταν όμως ο Κιώσης του πήγασου πολύχνης. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είναι ο Φωτιάδης του πηγάσου Πολύχνης, δηλαδή ο τρίτος. Είναι εντυπωσιακά αυτά που κάνει. Κεντρικός, ναι. Μόνο που παίζει, Μόνο που παίζει. Μόνο που παίζει υπάρχει. Και κρατάει τη θέση του, έτσι, το παιδί. Έτσι. Σε αυτό που είπες... Και χωρίς τα αναγκαία σωματικά προσόντα για τη θέση, έτσι. Ναι, δεν είναι και δύο μέτρα. Δεν είναι ο δίμετρος κεντρικός. Δεν είναι. Ναι. Εδώ τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα, έτσι, που λέμε για τα ύψη πάλι. Ναι, το quiz να βάλουμε. Επιμένουμε, θα το λέμε... Ξαναπέστο μία το quiz. Ξαναπέστο. Τι κοινό έχουν ο Χουάντερσον, ναι, και ο Κώστας Προύσαλης. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το έκανες καλύτερο για να βοηθήσεις. Βοηθάς πάρα πολύ. Βοηθάω. Αν και δεν έχω απάντηση ακόμα. Τόσες μέρες δεν έχω απάντηση. Θα το βάζουμε κάθε εβδομάδα που θα μιλάμε, όπου ωραία, μιλάμε. Ωραία, ναι, κάθε εβδομάδα. Αν είμαστε καλά, θα βάζουμε το ίδιο quiz μέχρι να το βρουν, μέχρι το καλοκαίρι. Και τι να τους το δώσω. Το quiz θα το απαντήσουμε, ναι, το Μάιο. Το Μάιο να είμαστε καλά, ναι. Ναι. Τι να τους δώσουμε, ένα δωράκι, θα βρούμε κάτι. Είπες εσύ ότι έχεις ένα κασκόλ. Δεν θα το έχω το Μάιο, θα το έχω δώσει ήδη, το ένα δώθηκε. Α, τι παιδί είσαι. Κάνεις όλο giveaways. Ναι, ναι, ναι. Για την άβρα που έλεγες και για τη φανέλα. Δεν ξεχνάς, μπράβο. Χθες το έκανα κοινή ερώτηση. Μάλλον το ανέφερα στον προπονητή και φυσικά συμφώνησε για το κοινό που έχει το ποδόσφαιρο με το βόλι. Αυτό, ναι, που κάνει το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας αγωνιστικά. Έτσι όπως δημιουργήθηκε η ομάδα που ξεκίνησε Πέμπτη, που έπαιξε Κυριακή, που δεν είχε μεταγραφές, δεν είχε προετοιμασίες, δεν είχε φιλικά και χιλιαδιό. Και αυτό που κάνει το βόλεϊ με δύο μόλις κεντρικούς, επίσης δεν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει. Δηλαδή, αν το βλέπαμε αυτό σε άλλες ομάδες, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρνανε. Να παίζουν με δύο κεντρικούς όλη τη χρονιά και να παίζουν χωρίς προετοιμασία, φιλικά και μεταγραφές, όπως οι υπόλοιποι που είχαν 2-3 μήνες να ετοιμάσουν την ομάδα τους. Αλλά επειδή είναι ο Ηρακλής και είναι αυτό που είναι και έχει αυτό το DNA που έχει, γίνεται η δουλειά μας. Πολύ σημαντική, Χαρίλα, η είδηση για την Άρση, έτσι, όσον αφορά την Πάρα πίνη. Πολύ σημαντική και άλλη μια επιτυχία, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, της διοίκησης με αυτές τις δυσκολίες. Έτσι, δηλαδή, το να υπάρξει απαγόρευση μεταγραφών ήταν επόμενο με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διοίκηση. Το να την ξεπεράσουνε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πληρώθηκαν και τρεις αθλητές. Να απαντήσω λίγο σε κάποια παιδιά φίλους του Ηρακλή που βλέπω στα social media να λένε κάτι πολύ σωστό, αν δεν ξέρουν, ας πούμε, το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει. Mm. Δεν είναι από τις γνωστές ακρότητες που διαβάζουμε στα social media και τις ασχετοσύνες. Το θεωρώ πολύ σωστό αυτό που λένε. Παιδιά, ας πάμε έτσι, να βγάλετε τη χρονιά, να μην μας φύγει άλλος παίκτης. Δεν πειράζει, ας πάμε με δύο κεντρικούς, να εξηγήσουμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, Γιώργο. Αυτό και το είπε και ο προπονητής πρώτα απ' όλα, ο Καθήλυνα αρμόδιος. Ναι. Ότι δεν είναι ότι θέλουμε έναν καλύτερο κεντρικό από το Φωτιάδη απλώς. Βεβαίως το θέλουμε και αυτό, για να ανέβει η ομάδα σε
αγωνιστικό επίπεδο. Θέλουμε τρεις κεντρικούς. Δεν βγαίνει ούτε η προπόνηση. Το είπε ο προπονητής. Το λέω για όλους όσοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γράφω στα social media ότι. Και τους σέβομαι αυτό που λένε. Δεν είναι τρέλα αυτό που λένε. Είναι σοβαρό αυτό που λένε. Ότι παιδιά, μέχρι εκεί που πάει το στρώμα, μην απλώνουμε τα πόδια μας από κάτω. Δεν πειράζει. Ας το βγάλουμε με δύο κεντρικούς. Και είναι λάθος να λέμε ότι ενισχύεται η ομάδα. Δεν ενισχύεται η ομάδα. Δεν γίνεται. Καλύπτεται μία. Καλύπτεται το κενό του Κιώση. Που ναι, τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Και βεβαίως επανέρχεται στη δυναμική που είχε τον Οκτώβριο, έτσι. Με δύο έμπειρους κεντρικούς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, όπως είπες εσύ πριν από λίγο για τις ναι. τρεις επιλογές, έρεται αυτό που λέγαμε και αυτό που γράφω εγώ καθημερινά, ότι η επιλογή θα είναι ο έμπειρος, πολύπειρος. Είναι ένας από τους τρεις. Με το καλό πέρασμα, απλώς πλέον έγινε ο ένας από τους τρεις. Έγινε, μπράβο, πολύ σωστά, συμφωνούμε. Ναι. Πλέον είναι τρεις, ναι, γιατί μέχρι πρότινος ίσχυε 100% αυτό που λες. Σ' άκουσα που το είπες στην εισαγωγή σου, ναι. Σωστά, και αυτό που έχεις γράψει ίσχυε μέχρι πρότινος 100%, αλλά τώρα ξέρεις πως είναι αυτά. Ναι, 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 ναι. Μπορεί πολύ εύκολα το ένα να γίνουν δύο και οι δύο να γίνουν τρεις. Όπως... ναι, ξέρεις, είναι και αυτά τα πράγματα είναι και με ο νόμος της αγοράς. Όταν βλέπει ο άλλος, όταν λες τον άλλον, ενδέχεται να άρω την απαγόρευση, να πάρω κεντρικό, ναι. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν όμως ο άλλος βλέπει ότι το γήπεδο ψιλογέμισε με τον Παναθηναϊκό, ήρθε η απαγόρευση. Περίμενε, αυτό θέλει, γιατί μας ακούνε και δυτικά και θα έχω πάλι μπινελίκια θα έχω. Τι έκανε η απαγόρευση? Είπαμε, έρεται, ο αόριστος είναι ήρθε. Ήρθε. Ναι, ήρθε. Βασίλη, ακούσε, ήρθε η απαγόρευση. Ήρθε η απαγόρευση, ναι. Λοιπόν. Και προχωράμε πραγματικά στην απόκτηση κεντρικού, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Σου στέλνει ο άλλος πρόταση και σου λέει και εγώ θέλω να έρθω στον Ηρακλή αν ενδιαφέρεσαι. Και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον το πώς το διαχειρίζεται, συγγνώμη, και η κάθε πλευρά. Δηλαδή, παίρνω εγώ το Χαρίλα. Ο Χαρίλα θα πιούμε αύριο καφέ. Ναι. Αν ο Χαρίλαος έχει πιει πριν 2-3, θα μου πει θα δούμε. Ναι. Εάν δεν έχει πιει κανέναν εδώ και κανένα πεντάμινο, θα μου πει. Ναι, θα σου πει ναι, οπωσδήποτε. Θα μου πει τι ώρα. Έρχομαι. Ναι. Υπάρχει και η τρίτη περίπτωση που θα είναι ψηλό αδιάφορος. Θα πει εντάξει, γιατί όχι να πιούμε ένα καφέ, ρε παιδί. Και να πω και το δικό σου το παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να μην είχα πιει εγώ κανένα καφέ εδώ και 5 μήνες, όπως είπες. Ναι. Και εσύ όλο το διάστημα αυτό να μου έλεγες, ξέρεις, το Σάββατο θα βγούμε για καφέ. Ναι, φίλε, συμφωνώ. Κανόνισε, εσύ να βγούμε το Σάββατο. Ναι. Και όταν έρχεται το Σάββατο, εγώ να έχω άλλες 3 προτάσεις για καφέ. Ναι. Και να σου λέω, καλά, μην με θεωρείς και σίγουρο ότι θα βγούμε για καφέ. Μπορεί να μην προλάβω. Θα ψαχτείς σε άλλες 2 επιλογές για καφέ. Μ' αντιλαμβάνεσαι. Πολύ ωραία τα είπαμε. Έτσι. Πολύ ωραία τα είπαμε. Ωραία. Βέβαια. Ούτε συνεννοημένοι να είμαστε. Τόσο καιρό μου έλεγες, κανόνισε εσύ. Δηλαδή ουσιαστικά να άρεις την απαγόρευση και εγώ έρχομαι. Ναι. Αλλά μέχρι εσύ να άρεις την απαγόρευση, μου ήρθανε με άλλες 2-3 προτάσεις για καφέ. Και τώρα κάνω ναζάκια. Με μία σημείωση, ο καφές να είναι βέντο από το καφεμάγαζο. 100% ρε φίλε. Και να είναι Κολομβιανός. Εδώ κολούσε, δεν γινόταν. Κολομβιανός να είναι ρε φίλε. Έχει ναι. Και Κένια και Αιθιοπία, να ξέρεις. Έχει και Αιθιοπία. Ναι, βέβαια. Οι καλύτεροι καφέδες είναι οι Αφρικανικοί. Έχει βγει. Από τα βάθη της ζούγκλας. Από τα βάθη. Ναι, γιατί τώρα είναι μύθος αυτό με τη Βραζιλία και η Βραζιλία και η Βραζιλία. Εδώ έχουμε βέντο. Όχι, ζούγκλα να υπάρχει και ο καφές είναι υπέροχος. Ωραία είναι όταν γελάμε. Και γελάμε γιατί είχαμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με 5 στα 5. Τώρα θα σε τρελάνω και θα σου πω ότι ήταν 5 στα 5, όχι 3 στα 3 που νομίζεις εσύ. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, ρε, παιδί. Είχαμε και τις γυναίκες μας και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ναι. Ναι. Του χρόνου ετοιμάσου Ιβανόφιο Α1 γυναικών θα βλέπουμε. Αυτά είναι. Ήθελες να σου το πω τώρα, το ζητούσε ο οργανισμός σου. Αυτά είναι, είναι η αιτία για την οποία θα δηλώσω συνδρομή στο Ηράκλειο TV. Για να βλέπεις του χρόνου μπάσκετ γυναικών. Βέβαια ρε φίλε. Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει δείξει. Βέβαια ρε φίλε. Πού πάμε τώρα, για βόλεϊ θες να πούμε κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό, τίποτα θες να προσθέσουμε. Τι να προσθέσουμε. Σημαντική ισχύ έχει η ομάδα μέσα στην έδρα της. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν το λέω και ενισχύθηκε. Στον πρώτο γύρο επικράτησε άνετα του Ηρακλή που ο Ηρακλής δεν είχε βρει τα πατήματα του. Είναι επειδή έχει ενισχυθεί. Ναι, βέβαια. Επειδή έχει πάρει το Γιώνατας και τον Μπέντζαμιν. Έχει ξένους, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία έχει εφόδια τα οποία δεν τα έχει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να σωθεί, πιάνεται από τα μαλλιά του και όμως
τον καθάρισες πάρα πολύ εύκολα. Και αν ο Ηρακλής ήταν πιο προσεκτικός και δεν έχανε το τρίτο σετ, θα είχαμε 3-0. Θα μου πεις το ίδιο πράγμα είναι, καθαρή νίκη είναι, αλλά θέλω να σου πω... Το αγαπημένο του είναι το 3-1 του Ηρακλή. Πόσο δυνατός είναι ο Ηρακλής στην έδρα του και ιδίως όταν η έδρα του έχει παλμό. Σίγουρα δεν ήταν το πατής με πατώσε στον αγώνα όπως ήταν στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει έδινε την αίσθηση ότι η Μίκρα ήταν ψιλογεμάτη, να το πω έτσι. Ήταν καλά. Είχε παλμό. Μακάρι να είναι σε όλα τα παιχνίδια έτσι. Ήταν αρκετά καλά. Και τώρα υπάρχει και η διακοπή. Μακάρι να έρθει και ο κεντρικός. Και περιμένω πώς και πώς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε κανέναν άλλο λόγο. Λες. Για να πάρει άλλη μια ανάσα η διοίκηση. Α, όχι, λες να γίνει τίποτα, καμιά μαγεία. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Όχι. Για το αποτέλεσμα νομίζω. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για να μήπως βγει κανένα πεντοχίλιαρο. Για την περίπτωση. Πώς το είπαμε το ρήμα, το ήρθε. Για το ήρθε λοιπόν. Ναι. Που είπε πριν ο Χαρίλαος, έπρεπε να πληρωθούν τρεις αθλητές και να διακανονιστούν. Ναι. Είχαμε... Είναι οι λεγόμενες διαμαρτυρημένες δόσεις αλλιών υποχρεώσεων. Είχαμε ξανά τσέπες που μάτωσαν. Να μην νομίζουμε ότι έλα μωρέ ήταν μια τζίφρα, την πήραμε και τελείωσε. Για να πέσει αυτή η τζίφρα και για να βγάλει ανακοίνωση η Λίγκα αύριο και να πει ότι ο Ηρακλής έχει δικαίωμα μεταγραφών, κάποιοι μάτωσαν πάλι. Βέβαια. Κάποιοι έβαλαν λεφτά. Με κάποιο τρόπο βρέθηκαν χρήματα και δόθηκαν αυτά τα χρήματα γιατί έγινε τεράστια προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχει ενδιαφέρον, Χαρίλαε μου. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στο βόλιο του Ηρακλή αυτό ευτυχώς υπάρχουν και ταξιδιάρικα χρήματα. Υπάρχουν. Υπάρχουν και από εδώ βέβαια. Και από εδώ δεν αφιβάλλω. Και ανώνυμα. Και ανώνυμα. Βεβαίως. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, γνωρίζω 2-3. Σίγουρα δεν τα δίνουν από το υστέρημά τους. Είναι σαφές, δεν είμαστε ηλίθιοι. Ναι, αλλά έχουν τη διάθεση. Κανείς δεν δίνει από το υστέρημά τους. Και τα δίνουν. Αλλά τουλάχιστον κάνουν διακονία. Κάνουν διακόνημα. Δηλαδή, αυτό που έχουν το δίνουν στον άλλον. Σωστά. Το δίνουν στην ομάδα. Δημιουργούν χαρά σε κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε αφελείς. Ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι μικροχρηματοδότες των ομάδων έχουν μια οικονομική άνεση. Δεν μιλώ για αυτόν που θα πάει να πάρει μόνο το διαρκείας, ενώ αυτόν που θα βγάλει ζεστά λεφτά από την τσέπη του, έστω και 200 και 300 ευρώ να δώσει. Mm. Πέρα από το διαρκείας. Σίγουρα όλοι αυτοί έχουν την οικονομική άνεσή τους. Δεν στείνονται στον ΟΑΕΔ για να ανανεώσουν την κάρτα τους. Δεν το συζητάμε. Και χρειάστηκε... Αλλά και μόνο ότι προσφέρουν από το περίσευμά τους έστω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χρειάστηκε και από την ίδια τη διοίκηση να τρέξει με ή χωρίς εισαγωγικά το ρήμα, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και οι όποιες πιέσεις πρέπει να ασκηθούν για να πουν το ναι οι πλευρές των παικτών, για να υπάρχουν και μάνατζερ από πίσω. Υπάρχουν 1000, έτσι. Είναι ένας για να κάνεις ένα διακανονισμό πρέπει να ιδρώσεις. Δεν τον κάνεις έτσι εύκολα. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι με τις διαμαρτυρημένες δόσεις, που το καταλαβαίνουν γι' αυτό και συνεννούν, ότι πρέπει να βοηθήσουν τον Ηρακλή και αυτούς τους ανθρώπους να επιβιώνουν, αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Γιατί αν δεν επιβιώσει ο Ηρακλής και αυτοί οι άνθρωποι, θα έρθουν να τα ζητάνε από μένα τα χρήματά τους. Και από μένα. Και από σένα, μπράβο. Και από τον Βασίλη απέναντι. Και ως γνωστόν το αρχαίο ρητό ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν θες να το μεταφράσω τώρα αυτό. Ναι, βέβαια ότι λέει ο Χάρον σε αυτόν που μετέφερε στο νεκρό, απόδοσμη τα πορθμία ο τρισκατάρατε. Ναι. Δηλαδή δώσ' μου τα μεταφορικά καταραμένε. Θα πάω για καφέ. Θα πάω εγώ για καφέ αύριο μεθαύριο. Θα πιω βέντο. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και πάλι θα μου λένε για αυτά που λες και δεν τα καταλαβαίνουν, να ξέρεις. Γιατί πρόσφατα έγινε αυτό. Να το μεταφράζω, έκανα μετάφραση από τα αρχαία στα νέα. Ναι, όλοι καταλάβαμε. Του λέει απόδοσμη τα πορθμία ο τρισκατάρατε. Δώσ' μου τα μεταφορικά ρε καταραμένε. Ναι. Βέβαια ο κόσμος ξέρει μόνο το δεύτερο, αυτό το ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Το ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος ήταν η απάντηση στην πρόσκληση του Χάροντος να του δώσετε μεταφορικά. Του Χάροντος. Που τον περνούσε στην Αχερουσία Λίμνη. Ναι, αν πούμε από τον κόσμο των ζώντων στον κόσμο των τεθνών. Αν πούμε του Χάρου, κοπήκαμε δηλαδή. Καλά, πες του Χάρου. Θα κοπούμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χάρος είναι σαν τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων Μαθίας ένα πράγμα. Τι ωραίο, ρε, εσύ, τι ωραίο. Και σε πρωτοσέλιδα το έχω δει. Το είδες,
Και σε πρωτοσέλιδα. Τον Μέγα. Τον Μέγα, τον Μέγα, ναι, ναι, ναι. Τον και σε Μέγα. Πρωτοσέλιδα το έχω δει. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στο Βόλι η ομάδα θα ισχυροποιηθεί σημαντικά. Μακάρι, με το καλό. Να έρθει γρήγορα. Είναι σαφές. Μπαίνουν κεντρικό. Και πάει Αλεξανδρούπολη, στο φίλο του Ριζόπουλο. Θα πάει στο Ριζόπουλο. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιώργο. Καλά που είπες Ριζόπουλο. Ακούω και νομίζω ότι και εσύ την ίδια άποψη έχεις. Mm. Ότι η εκτίμηση που έχουν στην ομάδα για την θέση που άφησε καινή ο Ριζόπουλος, επειδή ουσιαστικά ο Ριζόπουλος κακά τα ψέματα πάτησε στο οικονομικό, γιατί αποφάσισε ότι έπρεπε να πάει κοντά στο μέρος όπου είναι τοποθετημένη και επαγγελματικά. Στο συγγενικό του περιβάλλον. Ήμουν ναι. Η σύζυγός του. Ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι καλύτερα δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τη θέση από ότι την καλύπτει ο Τζιουμάκας. Mm-hmm. Θεωρούν ότι, αυτό είναι σαφές, το βλέπουμε όλοι μας, ότι τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα από τώρα, χωρίς πολλά παιχνίδια και χωρίς εμπειρίες, είναι ήδη σαφέστατα καλύτερος επιθετικά από τον... Το παραδέχθηκε και χθες ο Γιάννης Ορφάνος. Από τον Ριζόπουλο. Και πιστεύουν ότι όσο θα αποκτά αγωνιστικές αντοχές και εμπειρίες, θα αρχίσει και να κρατάει, όπως λένε, την υποδοχή. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Που ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα, με αυτό βγάζει λεφτά, ας πούμε, με αυτό βρίσκει συμβόλαια ο Ριζόπουλος, από την υποδοχή. Και θα πλαισιωθεί πλέον και με τον Βασίλη τον Μούχλια, ο οποίος θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι έπαιρνε. Ανάλογα και με τα παιχνίδια, βέβαια, έτσι. Βεβαίως. Μούχλιας και Τζιουμάκας πέρυσι τραβήξανε αρκετό κουπί στο δεύτερο γύρο όταν έφυγαν οι ξένοι και έπεσε το βάρος πάνω τους. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ναι, ναι. Θα μου πεις, τώρα έχουμε στόχο τετράδα, ίσως είναι η πίεση άλλη. Εγώ μια χαρά τους βλέπω, και ειδικά τον Τζιουμάκα που είναι βασικότατος, δεν καταλαβαίνει από πίεση, δεν το βλέπω να μασάει κάπου. Μια χαρά είναι. Μόνο ναι, στα... ναι, και για να μην μας περάσουν για σχέτους, και όσο είναι στην ομάδα, αν είναι στην ομάδα και εξακολουθήσει να είναι η ομάδα, και με τον Νικόλα Ελευθερίου. Ναι, βεβαίως. Ναι, να μην μας πούν, ξεχνάτε έναν ακραίο. Όχι. Όχι. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είπαμε ίσως έχουμε και πινελιά. Να ακούσουμε, Βασίλη, τι ώρα είναι. Έχουμε τέτοιο πράγμα. Είναι και μισή. Κοίτα τα κοιτάπια σου εκεί. Γιατί ο Χαρίλαος έχει μια αγωνία πάντα για την ώρα. Χαρίλα. Πάρα πολύ μεγάλη, φίλε. Τώρα έχω, αν με δεις, έχω λυγισμένο το χέρι μπροστά μου για να κουρδίσω το ρολόι. Να πάμε να το κουρδίσουμε μαζί. Για λίγο. Να το κουρδίσουμε. Άντε, μπράβο. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο από την Κιανόλευκη και άκρος καλοκαιρινή, όπως μου γράφει πριν από λίγο και κάθε φορά που στέλνει το mail του, Ευκαρπία. Το ξέρεις ότι είναι καλοκαιρινή Ευκαρπία? Χαρίλε. Τι είναι η Ευκαρπία, τι είπες? Ο φίλος ο Γιώργος από την Ευκαρπία. Όχι, 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 είπες τώρα κάτι, ξέρεις ότι... Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή, έχει θάλασσα. Α, την τουριστική θες να πεις, ναι, 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 ναι. Πάντα στο mail του αυτό προσθέτει ο Γιώργος, να είναι καλά. Ναι, 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 παραθαλάσσια είναι. Την καλησπέρα μας και στη Μαριλίζα, που μας στέλνει την καλησπέρα της. Ο Θανάσης δεν έγραψε ακόμα το πόσο μπασκετόφατσα είσαι, κάτσε γιατί έχω και μείνει. Πολύ μεγάλη, αλλά... Να, το ήρθε. Θυμάσαι που όταν είχαμε κάνει έδρα... Ναι. Εκεί το γήπεδο του Μακεδονικού, ναι, μας έκανε διάβημα στα ΜΜΕ ο Δήμαρχος Πολύχνης και μας είπε διάβημα. Ότι το γήπεδο είναι της Πολύχνης και όχι, γιατί από τον περιφερειακό στροφή και αριστερά, Πολύχνης, στροφή και δεξιά. Α, να μην λέμε Ευκαρπία, να μην λέμε Ευκαρπία. Να μην λέμε Νέα Ευκαρπία, ναι, να ναι, λέμε ναι, το θυμάμαι. Ναι. Το και θυμάμαι. Το είχαμε διορθώσει όλοι για να μην μας πρίζει. Αλλά βλέπω από την ώρα που έφυγε ο Ηρακλής. Όλοι Ευκαρπία το λένε. Το λένε πάλι. Ακόμα και η Μακεδονική Ευκαρπία νομίζω το λένε. Ο Μακεδονικός το λέει Νέας Ευκαρπία. Ναι, 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 ναι. Ο Θανάσης Νάτος, με το που είπα, είδα το μήνυμά του. Γεια σου, Χαρίλα, μπασκετόφατσα. Μπράβο, ρε. Χαρίλα, μίλα ελληνικά, σε ακούμε στον Εύωσμο. Μου γράφει. Πολύ ωραία είναι στον Εύωσμο. Έχει και το κολονάκι εκεί, το Εύωσμο έχει και το. Ελληνικά μιλάει, ρε. Νέα πολιτεία Εύωσμο. Το πεζόδρομο έχει. Τι ωραία. Δεν είναι ωραία. Πολύ όμορφα. Ειλικρινά σου μιλάω, αν με πετάξεις με ελικόπτερο στις δυτικές συνοικίες, πολύ δύσκολα θα βρω άκρη. Κορδελιό, αμπελόκι, πιμενεμένη. Για να γυρίσω, ναι, για να γυρίσω πίσω. Ειλικρινά, δηλαδή θέλω να το ομολογήσω. Ενώ αν με πας ανατολικά, τέρμα ανατολικά, ναι, θα βρω την άκρη. Καλαμαριά, να σε πάω ή πιο πέρα. Ναι, και πιο πέρα πήγαινε. Πήγαινε όπου θέλεις. Εντάξει.
Πήγαινε με στη Θέρμη, πήγαινε με στα Βασιλικά, ξέρω πότε να σε πάω στο ποδόσφαιρο τώρα. Βέβαια, όπου θέλεις. Να πούμε και χρόνια πολλά στον προπονητή της, του τμήματος Τζούντο, τον δάσκαλο, τον Αυγερινό Μαϊστρέλη, που έχει τα γενέθλιά του, να είναι γερός. Τι έχει ο Αυγερινός? Τα γενέθλιά του, τα γενέθλιά του. Τα γενέθλιά του, μάλιστα. Ναι. Γιορτάζει σήμερα, θες να σου πω πόσο χρόνια είναι. Χρόνια πολλά, γερός να είναι. 53. Ο Αυγερινός, να σου πω και πόσο... Πόσα χρόνια συμπλήρωσε στον Ηρακλή, θα σου πω. Φοβερή δουλειά κάνει στο Τζούντο. Στο γραφείο τύπου του Ρασιτέχνη. Καμιά 20 έχει. Όχι. Ήταν το 2004, 13 χρόνια έχει στον Ηρακλή, πάει στο 14ο. Γερός να είναι. Γερός να είναι και χρόνια του πολλά. Να σε πάω ποδόσφαιρο τώρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Άντε, σε πήγα. Δεν προλογίζω, τι θες πες. Κοίταξε, συμφωνώ με αυτά που σου είπε χθες στη χθεσινή ώρα για μπλε του Λίμπερο 107,4 με τον Γιώργο Μαντζιούκη. Ναι. Αυτά που σου είπε ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Ότι στο Καφταζόγλιο η ομάδα έχει τον τρόπο της. Δηλαδή βρίσκει λύσεις, ξεκλειδώνει άμυνες νωρίς, δεν αγχώνεται και πηγαίνει άνετα. Μολονότι σου λέει ήμασταν τόσο κουρασμένοι από την Αριδαία. Από το κακό γήπεδο, ναι. Εκεί στην Αριδαία και η ομάδα και εσύ κουραστήκατε, και οι δύο κουραστήκατε. Εγώ γιατί κουράστηκα. Ήταν... Εγώ γιατί κουράστηκα. Κουράστηκες, αρρώστησες, μπορείς να σου πω, σε επηρέασες. Α, ναι, 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 ναι. Εντάξει. Αυτό εννοώ. Γεροί να είμαστε, ναι. Γεροί. Και κατάφεραν και δεν τους βγήκε η κόμποση, ξεκλείδωσαν την υπόθεση. Παρατήρησα για μια ακόμη φορά αυτό που σχολίαζες εσύ πάρα πολύ έντονα από τον αγώνα με την Αριδαία και μετά. Ότι έχει κολλήσει τον ρόβα στο κουτί μέσα ο Σάκης Αναστασιάδης και δεν τον ξεκολλάει, δηλαδή αυτή τη στιγμή και το Χαριτόπουλο να είχες στην ομάδα ποδοσφαίρου και να τον έβαζες αλλαγή για center four, στάκα θα τον έβαζες. Δεν τον ξεκολλάει για τίποτα. Έβαλε το Μεντί, αν πρόσεξες πάλι ο Μεντί ήταν δεξί εκτρέμος. Πάλι εκεί τον έβαλε, ναι. Πάλι εκεί ναι. Τον έβαλε. Και δεν το κάνει επειδή πιστεύει, το ξαναλέω Γιώργο, δεν το κάνει επειδή πιστεύει ότι ο Μεντί είναι καλύτερο στα πλάγια. Το κάνει γιατί δεν θέλει να ξεκολλήσει από την περιοχή τον άνθρωπο ο οποίος έχει το χάρισμα των τελειωμάτων. Όσο και αν ο Ρόβας μπορεί και αυτός να γίνει δημιουργός. Όσο και αυτός αν μπορεί, ναι. Απλώς θέλει να τελειώνει τις αγκαρίες εύκολα και γρήγορα. Ο Παπαδόπουλος πάντως... είναι καταπληκτικό το ότι χθες, εγώ εντάξει, δεν ξέρω απ' έξω όλη την πορεία του και την καριέρα του. Χθες είπε στον αέρα ότι, ναι, ότι είναι η πρώτη φορά που παίζει. Είναι η ομάδα που δεν παίζω σεντερφόρ. Και έχει... Αν και ξεκίνησε στον Ηρακλή σεντερφόρ, από 7 Ιανουαρίου δεν παίζει σεντερφόρ στον Ηρακλή. Το είπα ωραία. Ωραία το είπε. Από τον αγώνα με τον Αγροτικό Αστέρα. Είναι εντυπωσιακό πάντως το 13 assist, έτσι, για γκολ. Δεν είναι λίγο. Είναι μεγάλο σερβιτόρο. Ναι. Μεγάλο γκαρσόν είναι. 10 έχει μόνο στο Ρόβα. Και άλλα 3 σε Πτηνόπουλο και Αθανασίου. Και ο Ρόβας δεν μας λέει ότι το ανταπέδωσε με ασίστ, γιατί τον Πτηνόπουλο πήγε να βρει. Ο Πτηνόπουλος δεν μπόρεσε. Στο γκολ. Και ήρθε από πίσω ο Παπαδόπουλος και το έβαλε τον γκολ. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα τσάφο Πτηνόπουλος εκεί, νομίζω. Ναι, μα η πάσα του Ρόβα ήταν για τον Πτηνόπουλο. Ο Πτηνόπουλος ήταν σε επίκαιρη θέση που λέει και ο Μανώλης. Ο οποίος έβαλε πολύ ωραίο γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, πάει και τα δύο το ήταν πολύ καλά τα γκολ που πέτυχε. Θα σε κάνω προπονητή τώρα. Να σε κάνω λίγο. Να σε κάνω λίγο. Και θα παλέψει πολύ όπως ο... Μη με προλαβαίνεις, μη με προλαβαίνεις. Ας σε κάνω προπονητή. Πάλι τη σκέψη μου διάβασε. Τι παιδί είσαι εσύ. Λοιπόν, έρχεται με το καλό, έρχονται όλα τα χαρτιά. Πρόσεξε πώς θα τον αποκαλέσεις, πρόσεξε πώς θα τον πεις. Περίμενε, έρχονται με το καλό... Γιατί έχω και εδώ θέμα. Έρχονται με το καλό όλα τα χαρτιά του Τάι. Ναι. Ενδεχόμενο. Είναι στη διάθεση του Σάκη Αναστασιάδη και ο Λέο Ντεσμέντ, που ανακοινώθηκε κιόλας. Πες μου μόνο το επίθετο του Γάλλου, πες μου μόνο το επίθετο του. Έτσι όπως το διαβάζω που το γράφεις, το είπα. Όχι, πες μου πώς θα τον έλεγες αν έλεγες μόνο το επίθετο. Ντεσμέντ θα τον έλεγα. Μπράβο ρε φίλε. Και όχι Σμέντ σκέτο. Όλοι αυτοί που τον γράφουν Σμέντ, είναι λάθος. Να ξέρουν ότι είναι σαν να λέμε Κουεγιάρ, όχι Ντε Κουεγιάρ. Είναι λάθος, πρέπει να πούμε και τον Ντε, πρέπει να πούμε και τον Ντε. Είναι μαζί στα γαλλικά, πηγαίνει μαζί. Ναι. Δεν κατάλαβα τι ήθελες να μου πεις, αλλά το είπα αυτό σωστά. Αυτό εννοώ, για να το διορθώσουμε όσο μπορούμε, όσο είναι νωρίς. Είσαι λοιπόν προπονητής και έχεις Ρόβα, Παπαδόπουλο, Μεντί, Τάι, Ντεσμέντ. Και Πτηνόπουλο. Τι κάνεις κύριε προπονητά?
αυτό σου λέω. Όπως παλεύει ο καημένος ο Μεντί, γιατί έχει πέσει επάνω στον, στον Ρόβα τον Παπαδόπουλο και τον Πτηνόπουλο και δεν βρίσκει χώρο. Βρε ακραίος να παίξει, βρε σεντερφόρ, τίποτα, δεν βρίσκει χώρο. Το ίδιο πρόβλημα πιστεύω ότι θα έχει ο Ντεσμέτ. Ναι. Βέβαια, είναι καλό να υπάρχουν επιλογές, έτσι, να γυρίζει. 100% είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Έτσι, να γυρίζει το κεφάλι ο Αναστασιάδης και να βλέπει τον πάγο τον Ντεσμέντ και τον Μεντί και να του ρίχνει μέσα. Μπράβο, μπράβο. Γιατί όταν και μην ξεχνάμε ότι αν με το καλό τερματίσουμε πρώτοι. Έχουμε και μπαράζ. Θα παίξουμε το πρωταθληματάκι των τεσσάρων. Θα πάμε Λευκάδα, Βόλο. Και θα είναι επίπονο. Ναι. Εκεί μπράβο, πολύ ωραίο το είπες Γιώργο. Σκέφτηκα ότι για πρώτη φορά θα σπάσει αυτό που λέμε ότι οι όμιλοι γίνονται επειδή είναι αεροτεχνική κατηγορία. Για να μην αναγκάζεσαι να έχεις αεροπορικά και ξενοδοχεία. Ναι. Θα σπάσει αυτό. Θα παίξεις Βόλο και Λευκάδα. Θα χρειαστείς και μακρινές διαδρομές, βέβαια με το λεωφορείο και με το πλοίο στη Λευκάδα, αλλά θα χρειαστείς και ξενοδοχεία. Θα χρειαστείς και διανυκτέρευση, δεν γίνεται. Βέβαια. Διανυκτέρευση, ναι. Yeah. Εν πάση περιπτώσει θα έχεις μία παραπάνω ταλαιπωρία επαγγελματικής κατηγορίας. Να έχεις παίκτες, να έχεις παίκτες να βάζεις. Να έχεις παίκτες να βάζεις. Υπάρχουν τραυματισμοί. Κάρτες. Ναι, 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 ναι. Εγώ βέβαια πρώτα απ' όλα θα περίμενα να δω πώς είναι ο Ντεσμέτ. Σε πρώτη φάση, αν με ρωτάς, δεν τρέπομαι να το πω, γιατί εγώ δεν είμαι προπονητής της ομάδας, έτσι τώρα πλακίτσα κάνουμε. Εγώ θα άφηνα τον και τον έτερο Αθανασίου στον πάγκο. Θα έβαζα τον Τάισε ως δεκάρι ή ακόμη μπορεί και να διατηρούσε αυτό το ωραίο το τριγωνάκι. Με Κοστούλα Παναγιωτούδη. Ο Τάι παίζει και οκτάρι, δεν παίζει μόνο δεκάρι. Με... Δηλαδή θα άφηνα τον Κοστούλα στην κορυφή του τριγώνου. Μπράβο. Και θα είχα μπροστά όπως έχω τον, από τη μία πλευρά τον Παναγιωτούδη και από την άλλη τον Αντώνη Αθανασίου, θα είχα από τη μία τον Τάι, από την άλλη τον Παναγιωτούδη. Ναι. Και μπροστά αναλόγως του αν είναι καλός ή όχι ο Ντεσμέτ, θα τον πάλευα με τη θέση του Πτηνόπουλου. Παπαδόπουλου Ρόβα δεν θα έβγαζα. Λογική αυτό, σκέψη. Αν θέλεις την απάντησή μου. Αλλά θα έπρεπε να τον σκέψη. Δω. Να δω αν αξίζει. Γιατί από αυτά που έχω δει από την κατασκοπία των βίντεο δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Το μόνο συμπέρασμα που σου βγαίνει είναι ότι είναι λίγο... πώς να σου το πω τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι είναι αδόκιμη. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή δεν τρέχει, δεν είναι ο παίκτης που περιμένεις ότι θα σου κάνει την κίνηση στον κενό χώρο, αλλά έχει ένα αριστερό πόδι το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει καταστάσεις. Ξέρεις... Είτε με τη σέντρα του, είτε με τη στατική φάση, είτε με το σούτ που θα κάνει, είτε με την τεχνική του. Ξέρεις τι θα ήθελα από τους δύο, τον Ντεσμέντ και τον Μεντί. Όταν σφίγγει το μάτς, είναι στο 0-0. Είναι στο 1-1. Είναι στο 1-2 με την καρίτσα που έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και λέμε «Ωπ, τι γίνεται εδώ». Τους πετάω μέσα και μου παίρνουν το μάτς. Μπορούνε. Μακάρι, αυτός, μακάρι. Αυτό θέλω εγώ από το Μεντί και τον Ντεσμέτ όταν θα ξεκινούν από τον πάγκο. Ή και τον Ντάι ακόμα. Μακάρι. Μακάρι. Φίλε, να το πούμε γιατί το λέγαμε στη δική σου εκπομπή. Λέγαμε μακάρι να μας διαψεύσει η καρίτσα όπως μας διέψευσε ο Λαγκαδάς. Εγώ το είπα και ήθελα να σου το πω και χθες. Ναι, και εγώ έφτανα μακάρι έλεγα και έφτανα μέχρι ισοπαλία. Το να νικήσει δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα διότι ο Άρης Παλαιοχωρίου πέρα από όλες τις αβάντες που έχει έχει δείξει εντός εισαγωγικών σοβαρή ομάδα. Σοβαρή αλλά πολύ με το Στανιό ρε Σιχαρίλα. Δηλαδή ένα μάτς δεν έκανε. Ναι. Πολύ με το Στάνιο. Δηλαδή με το Στάνιο πήγε στην Έδεσα, πήρε ένα απέναντι. Να ρίχνει τάλιρα και τεσσάρες και τριάρες όπως ο Ηρακλής. Όχι, δεν έχει τέτοια ομάδα. Δεν έχει τέτοια ομάδα. Αλλά πρόσεξε να δεις πόσο κομβική για την υπόθεση της πρωτιάς στην κανονική περίοδο είναι αυτή, ήταν αυτή η αγωνιστική που πέρασε. Οι Χαλκιδικιώτες περίμεναν αυτή την αγωνιστική να διατηρηθεί ο ένας βαθμός διαφοράς υπέρ τους και να πάρουν το ψυχολογικό και μόνο πλεονέκτημα των 4 βαθμών διαφοράς την Κυριακή που μας έρχεται, επειδή ο Ηρακλής θα κάνει το ρεπό του. Ναι. Και τώρα, όχι μόνο δεν διατηρήθηκε ο ένας βαθμός διαφοράς, αλλά με τον Ηρακλή να προσπερνά με 2 βαθμούς επάνω, με το ρεπό του Ηρακλή,
και το δικό τους σε εκκρεμότητα, το μόνο που θα καταφέρουν την Κυριακή κερδίζοντας την Καρδία στην έδρα τους είναι να επανακτήσουν το ισχνό προβάδισμα βραχίας και παλιού του ένας πόντου. Το χάσα, Καρδία είπες για το παλαιό χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Με μακεδονικό παίζει. Μακεδονικό, με συγχωρείς, μακεδονικό. Γράψε λάθος. Που είναι δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο μάτς. Εν πάση περιπτώσει. Τρίτος είναι ο Μακεδονός. Είναι το ίδιο πράγμα να έχεις το ψυχολογικό αβαντάζ των 4 βαθμών που δεν είναι τίποτα, φούσκα είναι, γιατί δεν έχουν πάρει το ρεπό τους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι ενώ μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα θα κριθούν στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι στη Χαλκιδική, του Παλαιοχωρίου και του Ηρακλείου. Έχει μέχρι τότε. Έχει. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν και στραβοπατήματα τα οποία θα προκαθορίσουν τον πρώτο. Αυτό αποδεικνύεται. Ναι. Ναι. Κοίταξε, στη μεταξύ μας αναμέτρηση, που ο Ηρακλής δεν ήταν τόσο ισχυρός ακόμη τότε, φάνηκε ότι οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας. Δηλαδή ότι είναι πλασματικό το γεγονός ότι ο Ηρακλής ήταν, ο Άρης Παλαιοχωρίου ήταν στην πρώτη θέση με ένα-δύο βαθμούς διαφορά. Φάνηκε στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι που ο Ηρακλής τους κέρδισε φοβερά άνετα. Να κάνω, μια πρόβλεψη. Ναι. Το Παλαιοχώρι έχει τώρα εντός έδρας στο Μακεδονικό και πάει μετά στον Εύωσμο να παίξει με Αγροτικό Αστέρα. Έξι βαθμούς δεν θα πάρει. Μακάρι. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να δικαιωθώ. Ο φίλος ο Χαρίλαος, συνονόματός σου, μου λέει ότι για Λευκάδα δεν χρειάζεται πλοίο, οπότε είμαστε εντάξει. Έχει δίκιο. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, Λευκάδα δεν χρειάζεται πλοίο. Απλά είναι νησί, αλλά χρειάζεται διανυκτέρευση. Δεν χρειάζεται. Ναι, έχει δίκιο απόλυτο. Έλεγα Λευκάδα και είχα στο μυαλό μου την Κέρκυρα. Το κατάλαβα, ναι, ωραία. Είχα μείνει στη Super League εγώ. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά χρειάζεται μεγάλη διαδρομή. Όπως και γιατί είχαμε πει το καλοκαίρι ότι αυτό με τον Όμιλο εξυπηρετεί το εξής. Ότι αν έχεις προσέξει, και εσύ που πηγαίνεις παντού για τις μεταδόσεις, πάνω από μία με μία μισή ώρα δεν έχεις κάνει πουθενά. Σε όλο τον Όμιλο. Έχω κάνει. Όχι, μα δεν γίνεται. Πες μου μία ομάδα που να σε αναγκάζει να κάνεις πάνω από μία με μία μισή ώρα. Δεν γίνεται. Θυμάμαι. Όλος ο Όμιλος είναι προσεγμένος. Και τώρα... Αλλά τώρα θα ανοίξει το πράγμα. Θα χρειαστείς να κάνεις 2,5-3 ώρες για τον Βόλο. Θα χρειαστεί να κάνεις... Το πιο κοντινό... Η Λευκάδα είναι... 4 ώρες για τη Λευκάδα. Πάνω από 4 πρέπει να είναι η Λευκάδα. Ναι, 4-5 ώρες για τη Λευκάδα, ξέρω εγώ. Θα ανοίξει το πράγμα. Το πιο κοντινό που θα έχουμε, Χαρίλα μου, θα είναι ή το Παραλίμνη ή η Ελπίδα. Το Παραλίμνη είναι στις αίρες, πάλι πάμε στη μία-μία μισή ώρα. Ή η Ελπίδα Σκουτάρεως που δεν έχω ιδέα που είναι. Όχι, όχι, πες λίγο και το άλλο ποιο είναι, το τέταρτο δεν είναι αυτό. Η Καβάλα και... Όχι. Και το άλλο που είναι το χωριό του Βασίλη του Παπαδόπουλου, του ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, το οποίο λέγεται, κάτσε να ανοίξω τα κοιτάπια μου γιατί δεν το θυμάμαι, από όμικρο νομίζω είναι το χωριό. Δώσ' μου λίγο χρόνο, πες κάτι άλλο εσύ, μέχρι να βρω. Συγγνώμη, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Για ποιον? Βγήκαν οι ομάδες. Αυτές οι τέσσερις που εννοούσα ήταν ο Ηρακλής, η Λευκάδα, το Παραλίμνη Σερών και το. Το Παραλίμνη δεν βγήκε, ισοβαθμή. Περίμενε, έχει εκεί δρόμο. Ναι, που θεωρείται φαβορή, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά ισοβαθμή με την Ελπίδα Σκουτάρος και από κάτω καιροφυλακτή η Καβάλα. Οπότε. Μάλιστα. Ανοιχτό είναι ο πρώτο. Πρώτη... Αυτά δεν είναι όλα στη μία-μία μισή ώρα. Ναι, είναι. Είναι. Εντάξει, και η Ελπίδα Σκουτάρος δεν ξέρω που πέφτει. Αν ξέρει κάποιος, σας μας το πει. Ναι, και ποια είναι η ονομαστική του χωριού, το Σκούταρι. Πώς λέγεται το χωριό, αλήθεια, ναι, πώς το λέμε. Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι η ονομαστική, γιατί το Σκουτάριος είναι γενική. Το Σκουτάρι. Είναι Άρης Παλαιοχωρίου. Το Σκουτάρι, ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Σκουτάρι, Σκούταρι, ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Και από ποια περιοχή είναι. Γιατί έχουμε ήδη δύο μακρινά ταξίδια. Θα μελετήσω μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Ο Αετός Ορφανού είναι τέταρτος. Να, το Ορφανό είναι το χωριό του Παπαδόπουλου. Ο Αετός Ορφανού. Πρόσεξε τώρα. Το Ορφανό είναι από την Καβάλα. Δεν είναι. Χαρίλε. Ναι. Συγγνώμη γιατί μιλούσα εσωτερικά με Βασίλη Καβαδία. Έχω παρέμβαση από τον κύριο Βαγγέλη Τσίμο που είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών του Μπάσκετ του Ηρακλή που μάλλον επειδή κάνει αυτά τα δρομολόγια για σέρες λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων ωραία, ωραία. Ξέρει να μας πει που είναι όλα αυτά.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Δεν σε ακούμε καθόλου. Πολύ χαμηλά. Βαγγέλη. Ένα, δύο. Τώρα. Ξανά. Μ' ακούς? Τώρα ναι. Τώρα ναι. Έλα, έλα. Καλησπέρα, Χαρίτο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο Απόλλων Παραλιμνίου με την Ελπίδα Σκουτάρος έχουν 27. Η Καβάλα με τον Αετό Ορφανού έχουν 24. Βαθμούς. Λοιπόν, ζήτησες. Ακούω, ακούω. 10 χιλιόμετρα από τις Σέρες. Πώς λέγεται, σκούταρι. Σκούταρι. Άρα είναι ο Άρης. Ο Άρης Κουτάρεος, ρε. Ο Άρης Κουτάρεος. Δεν τον ξέρω τον Άρης Κουτάρεος. Συγγνώμη. Όχι, ρε. Παλιά έτσι ήταν. Τώρα έγινε ελπίδα, έγινε κάτι αένας. Αυτή φορά είναι πράσινα κίτρινα, έχω την εντύπωση. Όπω, ευχαριστώ πάρα πολλούς φίλους. Και τον Δημήτρη και τον Μπάρη και τον Μάνο που μας λένε για τα χωριά. Είναι ακριβώς 9-9,5 χιλιόμετρα από τις Σέρες. Μπαίνεις Σέρες, πας δεξιά, περνάς από τα τρένα και πας. Το παραλίμνη είναι πιο κοντά από το σκουτάρι. Απ' την άλλη, όχι, είναι πιο λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Το Ορφανό που είναι, Αετός Ορφανού. Ορφάνιο, ρε, το Ορφάνι, τέτοιο είναι αυτό. Στην Καβάλα. Ορφάνι λέγεται. Ξεφτυλιστήκαμε πάλι, Χαρίλε, δεν τα ξέρω αυτά. Άρα δεν θα λέει Ορφανού, ρε Γιώργο, θα λέει Ορφανίου. Αετός Ορφανού γράφει εδώ στην epo.gr. Ορφανού δεν είναι τη Σέρβη, φίλε. Το Ορφανού δεν έχει Ορφανό χωριό η Σέρβη. Εγώ βλέπω ότι ο Αετός Ορφανού είναι στον πρώτο όμιλο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό και πώς λέγεται. Εκεί μάθε που είναι. Μήπως είναι στην Καβάλα, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Παπαδόπουλος ο Βασίλης ήταν την Καβάλα. Ναι, μπορεί να είναι χωριό της Καβάλας. Κάντε λίγο Google, ρε Γιώργο, πιάσε τα καλώδια λίγο. Τώρα. Και άλλος φίλος. Εδώ πάρα πολλοί μου έχουν στείλει μήνυμα για το σκούταρι. 5 λεπτά λέει έξω τις Σέρες, 1,5 ώρα maximum από εδώ. Όλες οι ομάδες πλην του Μπέου και της Λευκάδας είναι στη 1-1,5 ώρα. Σωστά. Και στα play-offs. Βαριά. Ναι. Και όπως έχει γίνει ο δρόμος τώρα είναι 45 λεπτά από Θεσσαλονίκη. Άρα θα μας προβληματίσει με τις αποστάσεις όσο μπορεί να σε προβληματίσει ο Μπέος και η Λευκάδα. Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης τον ευχαριστώ που με λέει αγιογράφητο. Είμαι. Στη γεωγραφία είχα πάντα 20, αλλά εδώ αυτά τα χωριά δεν τα ξέρω, συγγνώμη. Ναι. Μου λέει είναι Ορφάνη δίπλα στη Τούσλα νομός Ερών. Αυτό σου είπα, εσύ, δεν είναι νομός Ερών. Άρα δεν το έχει σωστά η ΕΠΟ, Γιώργο. Δεν μπορεί η γενική στο Ορφάνη να είναι Ορφανού. Είναι Ορφανίου. Έλατε, το epo.gr, Αετός Ορφανού γράφει. Όχι, Αετός Ορφανίου είναι. Ναι, Βαγγέλη. Στα σύνορα Καβάλα Σερών είναι, εκεί. Εντάξει. Και ακόμα πιο εύκολο ταξίδι, και εκείνο μια ευθεία. Και αυτό κοντά. Τι θέμα πιάσαμε τώρα, είναι τρομερή συμμετοχή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουν σκάσει καμιά 20 μηνύματα. Να σας αφήσω εγώ, τη διγυρίζω. Περίμενε, επειδή ο Χαρίλαος αγαπάει πάρα πολύ τα τμήματα ακαδημιών. Χαρίλα, δεν τα αγαπάς. Πάρα πολύ. Πες μας λίγο, έχουμε τίποτα να πούμε. Και πραγματικά συγχαρητήρια στο Βαγγέλη που ασχολείται. Πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτοί είναι οι Ηρακλήδεις που ασχολούνται με αυτά τα μη τουριστικά τμήματα. Όχι εγώ που αγνώ τα πάντα γύρω από αυτά. Έλα μωρέ, σε πειράζω. Εντάξει, όλοι οι Ηρακλήδεις είμαστε, σε πειράζω. Καταρχήν προχθές το κοπεί το πίτα. Συγγνώμη που δεν ήρθα γιατί είχα αγκαλιά το κρεβάτι. Ξέρω, έχω καλέσει όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ όμορφη γιορτή. Είχαμε γονείς, παιδιά εκεί μέσα γέμισε. Μας θύμισε το αντικό. Εκτός από δύο άτομα που έπρεπε να λείπουν. Τον Βασίλη που έπρεπε να πάει στη Λάρισα και τον Τέσκο που έπρεπε να πάει στις Σέρες. Όλοι οι άλλοι, και η σύσσωμη διοίκηση από πάνω, ο Βρακόπουλος, ο Κοντονάτσιος. Αυτοί δύο. Συν τον προπονητή Χατζηγιάννη Τζελευτέρη. Και τα παιδιά μας, εφηβικό, παιδικό, μπαμπίνι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, έγινε μια απίστευτα όμορφη γιορτή. Ο Γιάννης Ομπούσκας, τον οποίο το ξέρεις... Βεβαίως. Είναι το δεξί μου χέρι, ας πούμε, έτσι εκεί μέσα, όταν εγώ λίγο... Γιατί δεν μπορεί ένας, θέλουμε κι άλλους. Τίμησε τον Δακόπλο με ένα αγαλματάκι του Ηρακλείου. Πολύ όμορφο αγαλματάκι, ο Ηρακλής, ας πούμε, αυτούσιος. Για αυτά που μπορεί ο άνθρωπος και προσφέρει και κοιτάει και λίγο προς τα κάτω της Ακαδημίας. Κοίταξε τώρα το θέμα της θέρμανσης. Έβαλε δύο... Είπες της θέρμανσης. Ναι, έβαλε δύο πλάτες. Σημαντικότατο γιατί και εγώ και ο Χαρίλαος πέρυσι είχαμε κουραστεί να ακούμε προπονητή και παίχτες να λένε ότι κρυώνουν στο Ιβανόφι. Θυμάσαι, Χαρίλαος. Το ξέρω. Και τον Κακαλούδη να λέει ότι προπονούνται με γάρια. Ναι, καταγεγραμμένο. Να το ζητήσω, ο άνθρωπος κοιτάει και ανακοινώσαμε και την. Αρχή για την οργομοσία. Τι λες εσύ, Βαγγέλη, χάλια εσύ.
για την αιμοδοσία μας. 24 Δεκεμβρίου. 24 θα σου στείλω, λοιπόν, Δεκεμβρίου είπες. Εκεί. Φεβρουαρίου εννοείς. Ιανουαρίου εννοείς. Τι εννοείς. Μαρτίου. Μαρτίου. Είπα Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου είπες. Δεν ξέρω για οποιοδήποτε λόγο με έχει κολλήσει το Δεκέμβρη. Λοιπόν, 24 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο. Θα σου στείλω εκεί τα παιδάκια τα οποία θα κάνουν το σπορ να τα ακούσει, να τα ακούσει στο τεμά και ο κόσμος μαζί με τους προπονητές. Γιατί εκεί θα χτυπήσει 24 του μηνός, 24 Μαρτίου η καρδιά σου του Ηρακλή στο Ιβανόβιο. Πήραμε μια έτσι πρωτοβουλία με την αιγίδα του ΓΣ και με συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ δίπλα μας είναι να αυτή το... Το ξέρεις, οι άνθρωποι από εκεί να μας πάρουν αιματάκι, να αυτή όλος ο κόσμος να δώσει, να κάνουμε μια τράπεζα αίματος για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τον Ηρακλή, το λέω. Θλίβομαι ειλικρινά όταν ακούω ότι παιδάκια ζητάνε αίμα και δεν μπορούν να βρουν. Ναι. Εμείς θα είμαστε εκεί να δουλέψουμε γι' αυτό, να υπάρχει και δεν θα το είναι για μια φορά μόνο. Μπράβο. Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο. Πριν σε αποδεσμεύσω για να συνεχίσω λίγο ακόμα με το Χαρίλαο. Με ρωτήσεις, και εγώ τον θέλω. Και εσύ τον θέλεις. Ωραία. Απλά να σας πω και τους δύο και τον κόσμο φυσικά ότι ναι, να πω ναι. Ακόμα ένα ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή για όλα τα χωριά που συζητάμε. Ο Κώστας γράφει Ορφάνη Καβάλας. Πρώην Δήμος Ορφανού και τώρα Δήμος Παγκαίου. Όπως και η Τούζλα, παραλία Οφρινίου είναι νομός Καβάλας, ο νομός Ερών φτάνει μέχρι την Αφρική. Αυτό είναι καβαλαιότης ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Αυτό ξέρει τι σημαίνει, Τι σημαίνει. Δύο πράγματα σημαίνει. Τι είναι σημαίνει. Πολύ καλή γεωγραφία, το 80% είναι από εκείνα τα χωριά. Πρόσεξε το. Μάλλον είναι διαβασμένοι και εμείς είμαστε αγιογράφητοι. Να είναι Κυρακλή εκεί. Και είναι Κυρακλάκια ρε εσύ. Τα ξέρουν όλα τα Ηρακλάκια. Και έχεις Κυρακλή. Και εμείς Ηρακλάκια είμαστε, αλλά δεν διαβάζαμε μικροί. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, το Βαγγέλη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μια απορία που εκφράζουμε με τον Γιώργο τακτικά. Ναι. Βαγγέλη, επειδή ασχολείσαι και με τη μεγάλη ομάδα, εξήγησε μου ένα φοβερό, ένα παράδοξο. Εν πάση περιπτώσει, είσαι, παίρνεις κάποιο μήνυμα, ας πούμε. Πώς εξήγησε το γεγονός ότι μέχρι... Πώς εξήγησε το γεγονός ότι μέχρι και η τελευταία ομάδα της Α2 έχει ένα σούπερ μάρκετ στη φανέλα της, ένα ψιλικατζίδικο, ένα... που πουλάει πετονιές, ξέρω εγώ, για διαφήμιση. Και ο Ηρακλής, το μεγάλο brand name της κατηγορίας, δύο χρόνια τώρα δεν έχει καμία διαφήμιση στη φανέλα του. Μήπως είναι επιλογή του Προέδρου, εκεί αρχίζω να καταλήγω. Όχι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να επιλογή του Προέδρου. Το έχει πει και σε συζητήσεις, το έχει πει και με τον Γιώργο τον καλοκαίρι που μίλησε, όπως θέλει να έρθει να βοηθήσει. Θεωρώ όμως ότι τώρα πρέπει να βοηθήσουμε, έτσι. Τώρα έχει ανάγκη η ομάδα, τώρα έχει ανάγκη ο πρόεδρος, όχι γιατί ο άνθρωπος έχει πληρωμένο στα πάντα και τα έχει κανονικά, έτσι, μην τα λάβουμε. Αυτό το ξέρω, είναι σίγουρο. Αλλά αυτοί λοιπόν τώρα που καλούνται και κάνουν σχόλια και απ' έξω και λένε και λένε, ας έρθουν λοιπόν κοντά εκεί σε εμάς, ας πάνε κοντά στο Δρακόπουλο. Ναι, αλλά πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, γιατί... Για τον Ηρακλή. Ναι, είναι εύλογη η απορία του Χαρίλα. Το φαινόμενο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαφήμιση στις φανέλες τους, δεν ήρθαν οι διαφημιστές σε όλους, σε κάθε περίπτωση σε αυτούς, πήγαν και αυτοί στους διαφημιστές, εμείς τους διαφημιζόμενους. Εμείς πώς δεν το έχουμε καταφέρει αυτό, ρε Βαγγέλη, δύο χρόνια τώρα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θέλει πρώτα να ετοιμάσει αυτά, πρέπει να ετοιμάσει, να γίνει επίσημα και να κάνει, και μετά θα υπάρχει κύμα marketing, το οποίο θα τρέχει και θα δουλεύει έμπιστο και να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω να θες να πεις ότι δεν έχουμε καθόλου άνθρωπο να ασχολείται με το μάρκετινγκ, Έχει, απλά είναι άλλα τα θέματα τα πρωτεύουσα και καλά θα ήταν να υπήρχε μια βοήθεια στο Θόδωρο για αυτό το πράγμα. Ναι. Τρέχει με άλλα θέματα, είναι και μακριά για την Αθήνα. Δεν, δηλαδή, και εδώ οι άνθρωποι που είναι λίγοι, έτσι. Ποιος είναι ένας, στην ουσία είναι ο αντιπρόεδρος, ο Γοντονάσιος, ο... Τώρα δεν μου πεις για τον Δούνη. Ο Δούνης είναι άνθρωπος που είναι γενικός αρχηγός του τρίτου εβδομάδου. Δεν μπορεί να τρέξει με αυτά. Ναι, η στελέχωση είναι ένα ζήτημα κι αυτό, έτσι. Αυτοί που τρέχουν τον Ηρακλή είναι ο Θόδωρος από την Αθήνα και ο Διονύσης, ο Κοντονάσος από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο είναι. Και από κάτω είμαστε εμείς με τις ακαδημίες. Και όπου θέλουμε, έχουμε τη βοήθειά μας, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σαν εργάτες, έτσι. Σαν εργάτες, το κάνουμε. Ωραία, Βαγγελή. Είναι καλά. Καλή δύναμη με τα παιδάκια σου, στις ακαδημίες και εμείς. Τα παιδάκια μας, στεναχωρηθήκαμε προχθές γιατί είχαμε ένα ατυχές αποτέλεσμα, αυτοκτονήσαμε με τα αστέρια. Αλλά δεν τελειώνει τίποτα. Δεν πειράζει, προχωράμε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι.
και παλεύουμε και κοιτάμε μπροστά. Ποιο τμήμα από τα δικά σου των Ακαδημιών θα μας δώσει κάτι καλό φέτος, τετράδα, κανένα Final Four, κανένα τέτοιο? Φέτος είπαμε ήταν το εφηβικό. Το εφηβικό με Άρη Πάοκ Μαντιλίδη. Είναι η απειρία των παιδιών. Εντάξει, θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Εντάξει, τέλος θα παλέψουμε, θα βγούμε, δεν υπάρχει. Απλά αν κερδίζαμε την Κυριακή, θα ήμασταν ήδη τετράδα Θεσσαλονίκης και θα περιμέναμε να δούμε τι να κληρωθούμε εκτός από τους τρεις μεγάλους. Και ήταν πολύ εφικτό να φτάσουμε να παίξουμε Final Four Θεσσαλονίκης. Αλλά πάλι θα παλέψουμε για το ίδιο πράγμα. Δεν το ούμαστε. Δεν μας αφήνει πίσω. Χάσαμε μια μάχη. Ο πόλεμος πάντα συνεχίζει. Αθλητισμός είναι, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Ειδικά σε αυτά τα τμήματα, παιδιά θέλουμε να βγάλουμε για παραπάνω. Το έχουμε πει. Ό,τι καλύτερο. Να στην τσέπη των Προέδρων. Σε έχω ακούσει 10 φορές. Χαρίλα, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ. Φτού, φτού. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν... Για το ποδόσφαιρο αυτό είπαμε. Τώρα να αναπαυθεί η ομάδα, να προετοιμαστεί, να προσαρμοστούν και οι καινούργοι. Και πάνω απ' όλα να γίνει να διεκπαιρεωθεί αυτό το θέμα, το τεράστιο, το δεδαλώδες με τον... με τον Τάι, ασχέτως αν θα πάρθει, αν θα αποκτηθεί ή όχι πλάγιος αμυντικός. Το βασικό είναι να βγει το δελτίο του Τάι. Από εκεί και πέρα όλα είναι, θα βρουν το δρόμο τους. Για τον μπάσκετ, για να προλάβω, Γιώργο, γιατί πρέπει και να κλείσεις, να είναι αυτό, ναι, κοιτάλι. Αυτό βλέπω, ναι. Να πω ότι, συγγνώμη, αλλά δεν χρειαζόταν να είναι ετοιμοπόλεμος ο Κακαρούδης, ο Τότσιος και να μην είναι ασθενής ο Χαριτόπουλος για να παίξουμε άμυνα με την ΑΕΛ. Δεν μιλάμε να παίξουμε επίθεση, να παίξουμε άμυνα με την ΑΕΛ μέσα στο... τη διαλυμένη ΑΕΛ, την τελευταία του πρωταθλήματος, με ανακοινώσεις ότι δεν πληρώνονται, ότι θέλουν να τα παρατήσουν και να φύγουν οι παίκτες της. Δεν χρειαζόταν αυτό, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι ότι όσο ο Ηρακλής εξακολουθεί ξεκάθαρα πράγματα τώρα, ελείψει δυνατότητας να αποκτηθεί, εξέβρεση στην αγορά ενός παίκτη, ο οποίος να κάνει τη διαφορά για τη θέση του ξένου, και όσο έχει στη θέση του ξένου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βοηθητικός στην ομάδα, γιατί θα το ξαναπώ, ο Μπούμπαλο εκτός από τις πρώτες αγωνιστικές που τα πήγε καλά, από εκεί και πέρα ήταν ο αναπληρωματικός του Χαριτόπουλου. Όσο λοιπόν έχει στην ομάδα έναν παίκτη ο οποίος είναι πολυτέλεια και δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην αγωνιστική προοπτική της ομάδας και στερεί σε ενός παίκτη που θα συνέβαλε ουσιαστικά, ίσως από μία άλλη θέση όπως λέμε τόσο καιρό, θα είσαι μία ομάδα με προβλήματα. Και είναι πολύ κακός οδηγός, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πολύ κακός οδηγός στην πορεία του Ηρακλή η σκέψη ότι από τη στιγμή που καθαρίσαμε με το Περιστέρι, το πρωτάθλημα το χάνουμε και πάμε για τη δεύτερη θέση, οι ανταγωνιστές μας, τους ανταγωνιστές μας για τη δεύτερη θέση τους έχουμε. Έστω και όπως είμαστε. Αυτό είναι πολύ επειδή κακό. Επειδή λες ότι άρχισαν να κάνουν πολλές κουτσουκέλες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το κλίμα. Δηλαδή χάνει η Λευκάδα, χάνει ο Απόλλων. Το έμπειρο, το υλικό, τους άλλους τους έχουμε. Όχι. Εγώ πιστεύω ταπεινά. Ταπεινή άποψη, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνω λάθος. Ότι όσο έχεις για ξένο παίκτη έναν βοηθητικό, έναν συμπληρωματικό παίκτη και όχι έναν πρωταγωνιστή όπως έχουν οι άλλες ομάδες, ακόμη και ο προβληματικός Απόλλων Πατρών, η προβληματική Δόξα Λευκάδας, ο προβληματικός Χολαργός, η προβληματική Καστοριά, το προβληματικό Ψυχικό, μπορεί να σε προβληματίσουν και σένα στην πορεία. Ναι, γιατί τα play-off δεν είναι και πολλά μάτς, ένα-δυο μάτς είναι. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι πονηρούτσικο με τον Αρκαδικό, αν και ο Ηρακλής έχει δείξει ότι τα καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια. Αυτά φέτος δεν τα φοβόμαστε όσο πέρυσι. Φέτος βλέπεις ότι δεν τα φοβάσαι. Εκεί που κολλάς ακόμη και μέσα στο Ιβανόφιο είναι στα ντέρμπι. Ναι. Δηλαδή εκεί έχεις πρόβλημα. Ναι, σε μια ομάδα που είναι πολύ κοντά σου στα επίπεδα όλα και ακριβώς, σε πιέζει. Ακριβώς. Με τους ανταγωνιστές δεν τα πάμε σωστά, καλά φέτος. Σωστά. Χαρίλα, μου σε ευχαριστώ και πολύ. Και αυτό θα άλλαζε, φαντάσου πόσο θα άλλαζε, αν άφηνε τους ψηλούς σου όπως έχουνε, χωρίς τον Μπούμπαλο, και είχες έναν μπομπέρ από την περιφέρεια. Θα άλλαζε, αλλά... Αυτά είναι δύσκολα, γιατί το έχουμε πει χίλιες δυο φορές. Θα πρέπει να βρεθεί παίκτης που να έρχεται από αγωνιστική δράση, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να είναι στο οικονομικό δελυνεκές του Ηρακλή, να θέλει να συνεχίσει στην Α2 της Ελλάδας,
Είναι πολλά. Είναι πολλά. Προφανώς δεν έχει βρεθεί τέτοια περίπτωση και... Γιατί, και το λέω γιατί όσο και να προσπαθεί να αξιοποιήσει το υπάρχον υλικό ο νέος προπονητής, ήταν ότι ο Μπούμπαλο 8 λεπτά έπαιξε πάλι με τη Λάρισα. Λίγο. Δηλαδή φαίνεται ότι και ο νέος προπονητής τον περνάει σε ρόλο συμπληρωματικό τον Μπούμπαλο, όπως τον είχε και ο προηγούμενος προπονητής. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και ευχαριστώ όλους εσάς, γιατί ξέρεις ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με την Ελπίδα Σκουτάρος. Είναι και... καβάλα, γιατί θυμόμουν ότι ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Τους ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και αυτό ξέρεις τι δείχνει, ότι ακούνε και συμμετέχουν, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για μια εκπομπή. Και ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι είναι ορφανίου και όχι ορφανού. Ναι, η ΕΠΟ δεν έβαζε τη βαθμολογία στην αρχή, θυμάσαι, τώρα ναι, θα αλλάξει το όνομα. Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Χαρλέ μου, να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Χαρίλος Χαρίτων. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, για να μάθουμε τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας. Και την πληροφορική μας και μαθήματα για 5 χρονών και πάνω. Βασιλής Όλγας 178 και Fleming 13. Κοντά μας ήταν και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια οικονομικά, πληροφορική, μπαρίστα, τουριστικά, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Δίνουμε σκυτάλη στα μπασκετόπεδά μας, στον Σταμάτη Μουρελή και τον Νίκο Μοσχοβίτη, που ακολουθούν στην εκπομπή Basket City εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Αύριο δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για μπλε, γιατί υπάρχουν παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ την ώρα της εκπομπής μας και δεν είναι εφικτό να είμαστε στον αέρα. Πρώτο Θεός, με το καλό, την Πέμπτη θα είμαστε εδώ για μία ακόμα ώρα για μπλε. Να είστε καλά.